έξυπνη εφαρμογή σε αυτά τα τηλέφωνα και το κομπιούτερ που λέμε και την οποία την κατασκεύασαν Έλληνες και πραγματικά λύνουν πολλά προβλήματα στην καθημερινότητά μας. Καλωσορίζω τον Δήμαρχο Αλίμου, τον κύριο Ανδρέα Κανδύλη και τον κύριο Ηρακλή Μπουραντά, συνιδρυτή της Novovil.com. Novovil, κύριε Μπουραντά, είναι η εφαρμογή η οποία τι κάνει? Novovil καταρχήν σημαίνει νέα πόλη. Ναι. Στα ιταλικά νομίζω. Πορτογαλικά. Πορτογαλικά. Α, ναι. Να. Είχαμε τον βουλευτή προηγουμένως. Οπότε τώρα ήταν ωραία πάσα. Γιατί στα πορτογαλικά? Κοιτάξτε, στο ίντερνετ είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεις ονόματα πλέον. Τα οποία να χαρακτηρίζουν και το προϊόν σου. Οπότε μας έφαγε πάρα πολύ χρόνο και πολύ δημιουργική κουβέντα. New Town και τα λοιπά. Προκειμένου να βρούμε. Όλα αυτά δεν είναι διαθέσιμα. Προκειμένου να βρούμε ένα domain name, όπως ονομάζεται, που να χαρακτηρίζει το προϊόν που θέλουμε να εισαγάγουμε στην αγορά. Οπότε έτσι προέκυψε το Novovil. Πείτε μας το Novovil είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία έχει δύο βασικά υποσυστήματα. Το ένα είναι μια εφαρμογή δωρεάν που κατεβάζουν οι πολίτες στο κινητό τους, όπως κατεβάζουν κάθε άλλου τύπου εφαρμογή, μέσα από την οποία οτιδήποτε στραβό βλέπουν στην πόλη τους, στη γειτονιά τους, μπορούν με ένα πολύ εύκολο και γρήγορο τρόπο να την αναφέρουν που αλλού στον Δήμαρχο. Σωστό. Έτσι λοιπόν, ανοίγοντας την εφαρμογή, παίρνει τοποθεσία της λακκούβας ή του σπασμένου κάδου. Διαπονημένη ιστορία τώρα όλα αυτά, η καταγραφή αυτών των προβλημάτων. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Και ακόμα μια πιο πονεμένη είναι η επίλυση. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε κυρίως στο πρώτο κομμάτι, δηλαδή να βοηθήσουμε στην καταγραφή και στην, θα έλεγα, συγκροτημένη αναφορά προς τις υπηρεσίες του Δήμου. Οπότε αυτό είναι το ένα σκέλος που αφορά τον πολίτη. Υπάρχει το άλλο σκέλος που αφορά το Δήμο, όπου εκεί έχουμε φτιάξει ένα άλλο διαδικτυακό εργαλείο και οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες του Δήμου λαμβάνουν σε πραγματικό χρόνο όλα αυτά τα προβλήματα και δρομολογούν την επίλυσή τους. Σημαντικό. Να πούμε ένα παράδειγμα. Ναι. Έχει φύγει μια πλάκα πεζοδρομίου έξω από το σπίτι και παίζουν τα παιδιά και σκοτώνονται, οι ηλικιωμένοι. Ή έχει καεί η λάμπα σε ένα σημείο και είναι σκοτάδι. Ή δεν έχουν αδειάσει τους κάδους σκουπιδιών, τέτοια πράγματα. Ακριβώς. Ακριβώς. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, έτσι. Εμείς τα κατηγοριοποιούμε, είναι δυναμικά, υπάρχουν περίπου 50 πρότυπα προβλήματα, έτσι. Τα οποία όταν λέτε τα κατηγοριοποιείτε, κάθε λέτε παράδειγμα και πόσες άλλες παρόμοιες βλάβες στην ίδια περιοχή υπάρχουν, ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Με ένα πάτημα του κουμπιού, αντί ακριβώς να κάθε να ψάχνει ακριβώς τα αρχεία, τα τηλεφωνικά. Και έχουμε και ένα χάρτη ζωντανό, φαίνονται μερικά πλάνα, όπου εκεί φαίνονται με κουκίδες στο χάρτη όλα αυτά τα προβλήματα. Αυτό, ακριβώς. Που έχουν αναφερθεί στο Δήμο. Μάλιστα. Και με το διαφορετικό χρώμα, βλέπουμε πράσινα, πορτοκαλί, κόκκινα, είναι το στάδιο επίλυσης που βρίσκεται. Μάλιστα. Άρα ο πολίτης όχι μόνο αναφέρει, αλλά ξέρει και σε πραγματικό χρόνο τη λακκούβα που ανέφερε, σε ποιο στάδιο έχει βρεθεί. Μάλιστα. Μέχρι να λυθεί. Έτσι. Και όλο αυτό με μια έτσι, απόλυτη διαφάνεια, προκειμένου και τα δύο μέρη, ο Δήμος και ο Δημότης, να ξέρουν ακριβώς. Δήμαρχε, σε εσάς ο λόγος. Το να επισημαίνει τα προβλήματα ο πολίτης είναι το ένα σκέλος. Το άλλο, που είναι επίσης δύσκολο, είναι να προγραμματιστεί και να οργανωθεί η επίλυση του προβλήματος. Σωστά. Είναι εκεί που πάσχουν και δίνει. Έτσι. Σωστά, σωστά. Αλλά οπωσδήποτε το ότι έχουμε αυτό το εργαλείο και μπορεί ο Δημότης άμεσα online να το καταγράψει και την ίδια στιγμή που το καταγράφει, εμείς το βλέπουμε, είναι κάτι που μας βοηθάει πάρα πολύ. Κερδίζουμε χρόνο καταρχήν. Κερδίζουμε χρόνο, είναι ταχύτητα. Από εκεί και πέρα είναι δική μας ευθύνη να έχουμε σωστά οργανωμένες τις υπηρεσίες μας, να έχουμε δηλαδή το προσωπικό μας, τις αρμοδιότητες κατανεμημένα και τα συνεργεία σε ετοιμότητα, ώστε να μπορούμε να επιλύουμε τα προβλήματα. Και εκεί είναι που κερδίζει τον πελάτη, που λέμε. Και, λέει τον πολίτη. Και εκεί είναι που κερδίζει την αξιοπιστία ο Δήμος. Την αξιοπιστία και επιτελούμε το ρόλο μας σωστά. Δηλαδή, ερχόμαστε να, στην ουσία για τα χρήματα που πληρώνει ο Δημότης, σαν δημοτικά τέλη, να του παράσχουμε τα ανταποδοτικά ωφέλη, τις υπηρεσίες που οφείλουμε να του. Στο δικό σας το Δήμο, ένα τέτοιο πρόβλημα, σε πόσο διάστημα επιλύεται? Ένα σπασμένο πεζοδρόμιο, μια λακκούβα επικίνδυνη στον δρόμο. Κοιτάξτε να σας πω, εμείς χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα αυτό εδώ και 40 ακριβώς ημέρες. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα έχουν αναφερθεί 1763 προβλήματα. Και έχετε επιλύσει? Έχουμε επιλύσει τα 1527, το 87%. Δεν σας πιστεύω. Όχι, μου λέγανε και προηγουμένως από τον κύριο Σπουραντάς ότι τα πηγαίνουν πολύ καλά. Με αυτά που ξέρουμε στο μυαλό μας, από τη λειτουργία των Δήμων, μου φαίνεται εξωπραγματικό αυτό. Ναι, αλλά σε 40 μέρες να έχετε επιλύσει τα 1200,
από τα 1700. Πρέπει να πάψει να 1500. Είναι εξωπραγματικό. 1500. Πρέπει, είναι το 87%. Πρέπει να πάψει όμως να είναι εξωπραγματικό και πρέπει να γίνει η καθημερινότητα. Τι προβλήματα. Κυρίως έχουν να κάνουν με καθαριότητα περιβάλλον. Σκουπίδια, πράσινο, εγκατελειμμένα οχήματα κλπ. Κυρίως αυτά έχουμε. Mm-hmm. Ο μέσος χρόνος απόκρισης που έχουμε πετύχει είναι οι 2 μέρες. Δηλαδή σήμερα το αναφέρω. Το εγκαταλελειμμένο όχημα δεν είναι λίγο χρονοβόρα διαδικασία. Ναι, το εγκαταλελειμμένο όχημα βεβαίως. Mm-hmm. Το εγκαταλελειμμένο όχημα παίρνει από το νόμο, έχει διαδικασίες συγκεκριμένες, όμως από τη στιγμή που θα αναφερθεί, εμείς το πολύ σε 2 μέρες έχουμε βάλει αυτοκόλλητο και έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία. Έχετε ξεκινήσει τη διαδικασία. Μετά ναι. Πρέπει να περάσουν οι νόμιμες προθεσμίες για να μπορέσουμε να πάμε να το αποσύρουμε. Ορίστε. Πόσους μήνες είναι η νόμιμη προθεσμία? Παίρνει συνολικά 60 ημέρες, 2 μήνες δηλαδή, μάλιστα. Και άλλες 30 ημέρες το δεύτερο αυτοκόλλητο, δηλαδή έχουμε 3 μήνες μέχρι να φύγει το όχημα. Μάλιστα. Και έχετε αποσύρει μέσα σε αυτό το διάστημα πόσα οχήματα, θα μου πείτε όχι. Απλώς έχετε κολλήσει ναι, στα μπέλα. Ναι, αλλά δεν είναι. Τρίμηνο. Δηλαδή το 87% είναι το 70% είναι σκουπίδια, μπάζα κλπ. Mm-hmm. Ένα 16% έχει να κάνει με δέντρα, κλαδέματα, φυτά, με πράσινο, που ναι. Εμείς στην πόλη μας έχουμε αρκετά. Σημαντικό, ναι. Με φωτισμό είναι το 3%. Και με ελλείψεις, βλάβες, εκάδους, απορριμμάτων είναι το 2%. Μάλιστα. Και το υπόλοιπο ποσοστό είναι διάφορα άλλα προβλήματα. Αυτά που δεν έχουν επιληθεί ακόμα, τι είναι? Αυτά είναι κυρίως προβλήματα που θέλουν κατασκευές. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα μεγάλο πεζοδρόμιο που θέλει μια εκτεταμένη κατασκευή, εκεί πρέπει να κάνουμε εργολαβία. Mm. Δεν μπορούμε με το δικό μας το συνεργείο του Δήμου να το φτιάξουμε. Άρα, λοιπόν, πρέπει να κάνουμε μια ανάθεση εργολάβου. Αυτό είναι η διαδικασία που παίρνει κατάλαβα, χρόνο. Λογικό είναι. Κύριε Μπουραντά, πόσοι Δήμοι έχουν υιοθετήσει αυτή την εφαρμογή? Αυτή τη στιγμή είναι 13 οι Δήμοι στη χώρα ναι. Μας που έχουν υιοθετήσει αυτή την εφαρμογή. Έχουμε κάνει και τα πρώτα ανοίγματά μας στο εξωτερικό. Που είναι αρκετά θετικά τα μηνύματα που έχουμε. Α, είναι παγκόσμια πατέντα αυτή, δεν υπάρχει σε άλλη. Όχι, υπάρχει στην Αμερική, ναι. Υπάρχει και σε άλλες χώρες. Έτσι, δεν φιλοδοξούμε να έχουμε την αποκλειστικότητα. Καλό θα ήταν, αλλά από τη στιγμή που καταφέρατε, εντάξει. Το ζητούμενο είναι εδώ ότι χρησιμοποιούμε υφιστάμενα τεχνολογικά εργαλεία για να δώσουμε μια καινούργια υπηρεσία. Ήθελα να σημειώσω δύο πράγματα. Ότι η τεχνολογία βοηθάει γιατί δίνει κάποια εργαλεία. Έχουμε δεδομένα τα οποία δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας. Τα νούμερα που είπε ο Δήμαρχος πριν είναι τα νούμερα που βγάζει το σύστημα και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Οπότε είναι αμήλυτα τα νούμερα. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει και η πολιτική βούληση, την οποία οφείλουμε να σημειώσουμε. Επίσης πολύ σημαντικό. Όχι για να έτσι ευλογήσουμε τα όχι, αλλά δεν έχει νόημα να υπάρχει αυτή η εφαρμογή και να μην υλοποιείται. Γιατί εδώ παίρνει. Έχει την τόλμη ένας δημοτικός άρχοντας να βγάλει τα προβλήματά του στη φόρα. Μάλιστα. Αυτό έτσι καταδεικνύει τη βούλησή του ότι θα τα βγάλω στη φόρα και θα κάνω ό,τι μπορώ προκειμένου να τα λύσω. Κατάλαβα. Το διευκρινίσουμε λοιπόν, δηλαδή το πρόβλημα που ο καθένας καταγράφει. Λοιπόν, δεν το βλέπει μόνο, βλέπουν όλοι τα προβλήματα όλων. Ακριβώς. Κύριε Δήμαρχε, σας εύχομαι να γίνετε ακόμα καλύτεροι σε αποτελεσματικότητα. Το παλεύουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Κορδίλη, σας εύχομαι. Κύριε Μπουραντά, σας εύχομαι. Να πουλήσετε σε πάρα πολλούς Δήμους, σε όλους τους Δήμους. Δεν ξέρω βέβαια σε κανείς Δήμους σαν την Αθήνα θα είναι λίγο δύσκολο να εφαρμοστεί αυτή. Θα κολλήσει, θα μπλοκάρει το σύστημα. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους Δημάρχους και ευχόμαστε να το εφαρμόσουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής.